Αρνός. Κλίμα εξετάσεων, παιδιά, με το βασικό τυπολόγιο των παραγόγων που θα χρησιμοποιούμε εφ' εξής για να υπολογίζουμε την παράγωγο μια συνάντηση. Και όχι βεβαίως τον τύπο που είχαμε συναντήσει στον ορισμό που χρησιμοποιούσε στην παράγωγο ως το όριο, καθώς το χ τίνει στο χ0, του εφ του χ μείον χ0. Να το γράψω, παιδιά, όπως το έλεγε και ο ορισμός, εφ του χ μείον εφ του χ0 προς χ μείον χ0. Ή αν θέλεις και τον ισοδύναμο τύπο, άμα θέσουμε όπου χ το χ0 και ας, που το ας είναι μία στοιχειώδης μεταβολή, είναι εφ του χ0 και ας μείον εφ του χ0 προς, όπου χ βάζουμε το χ0 και ας, σωστό. Το όριο λοιπόν, όπου αυτό το ας, αυτή η μεταβολή είναι σχεδόν μηδενική, τίνει στο 0. Οπότε αν διώξουμε ουσιαστικά, παιδιά, το χ0 μείον ας. Να το γράψω, παιδιά, καλύτερα, να αποφεύγετε, παιδιά, τα τυπογραφικά λάθη. Λοιπόν, άμα διώξουμε ουσιαστικά τα χ0, παίρνουμε, παιδιά, την ισοδύναμη έκφραση του ορίου, όπως τη λέγαμε και στα προηγούμενα μαθήματα. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση, λοιπόν, παιδιά, από εδώ και στο εξής, δεν θα κινηθούμε με τον τύπο του ορίου για να βρίσκουμε μία απλή παράγω, φερρυπίν την παράγω όταν το χ είναι 2 ή την παράγω όταν το χ είναι μείον 5. Μάλιστα. Πώς θα κινηθούμε, λοιπόν, παιδιά, βάσει τυπολογίου? Αυτός ο ορισμός είναι ουσιαστικά, όπως είχε δοθεί, ο οριακός ρυθμός μεταβολής. DF προς DH. DF, παιδιά, τι είναι, τι σημαίνει, όπως είχαμε πει, η στιγμιαία μεταβολή των τιμών της συνάντησης F του Χ. Η στιγμιαία, η ακαριαία. Η ακαριαία, δηλαδή αν το Χ0 το πειράξω απειροελάχιστα. DF προς DH. Το DH τι είναι, παιδιά, η διαφορά των Χ. Είναι η στιγμιαία μεταβολή των τιμών Χ. Ουσιαστικά, παιδιά, η παράγος, η F τόνος στο Χ, είναι αυτό που μάθαμε ότι ορίζεται μέσα από αυτό το όριο ως df προς dh. Μάλιστα. Το df και το dh, παιδιά, που ουσιαστικά, όπως γράψαμε και πάνω δεξιά, δηλώνουν την στοιχειώδη μεταβολή των f προς τη στοιχειώδη μεταβολή των χ, είναι αυτό, παιδιά, το οποίο μας καλωσορίζει, όπως θα δούμε και στα ολοκληρώματα ειδικότερα, στην έννοια του διαφορικού. Δηλαδή, άμα περπατήσουμε αυτή τη σχέση, θα έχουμε ότι το DF, η στοιχειώδης δηλαδή μεταβολή των F, ισούται με την παράγωγο της F του Χ επί DH, επί τη στοιχειώδης μεταβολή των Χ. Άμα κάνεις εδώ ένα χιαστή, DF επί 1, δηλαδή DF ίσον F τόνος του Χ επί DH. Μάλιστα. Αυτό το DF, παιδιά, είναι αυτό που λέμε διαφορικό. Το διαφορικό της συνάντησης F. Έτσι, παιδιά, απλώς σας λέω και μερικά στοιχεία επί τη ευκαιρία που έχει τελειώσει πλέον η συζήτησή μας πάνω στον ορισμό της παραγόγου μέσω του ορίου. Λοιπόν, η παράγωγος, λοιπόν, που ουσιαστικά ορίστηκε με τη βοήθεια αυτού του ορίου, δηλαδή τον ρυθμό, τον οριακό ρυθμό μεταβολής με την διαφορά των F στον αριθμητή προς τη διαφορά των Χ στον παρανομαστή, ουσιαστικά αυτή είναι η ισοδύναμη έκφραση της παραγόγου. Ισοδύναμα μας δίνει την έννοια του διαφορικού της F, που είναι η παράγωγος της F του Χ επί τον DH. Τον DH, όπως είπαμε, είναι η στιγμιαία μεταβολή, δηλαδή η απειροελάχιστη μεταβολή που συμβαίνει στις τιμές του Χ. Λοιπόν, την έννοια του διαφορικού, παιδιά, θα τη συναντήσουμε και θα τη συζητήσουμε εκτενώς και στα ολοκληρώματα. Πάμε τώρα, παιδιά, στο zoom. Πώς εμείς θα μάθουμε να υπολογίζουμε μία παράγωγο χωρίς να αναγκαζόμαστε κάθε φορά να ανατρέχουμε στον χρονοβόρο τύπο του ορίου? Θα βασιστούμε, παιδιά, σε ένα τυπολόγιο. Είναι το τυπολόγιο που βλέπετε αναρτημένο στην ιστοσελίδα για να μάθουμε να κινηθούμε, να μάθουμε να κινούμαστε πάνω σε αυτό. Για να συστηθούμε, λοιπόν, παιδιά, με το τυπολόγιο. Κοιτάξτε, έχουμε ένα τυπολόγιο, παιδιά, ευρύ για να υπολογίζουμε την παράγωγο οποιασδήποτε συνάντησης. Ας γνωριστούμε με κάποια. Λέει εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, παιδιά, το εξής. Για να συστηθούμε, τι λέει. Λέει ότι αν εγώ έχω μία συνάντηση χ, η παράγωγος αυτού του χ, δηλαδή το χ τόνος, ισούται με το 1. Δηλαδή, παιδιά, αν εμένα μου δώσουν, φερρυπίν, μου δώσουν τη συνάντηση f του χ
ίσο με χ. Και μου πούν, βρες μου την παράγωγό της. Δηλαδή, βρες μου ποια είναι η παράγωγος του χ. Η παράγωγος του χ, η εφ τόνος του χ, δηλαδή άμα πάρω την εφ του χ που είναι η χ και τη βάλω σε ένα τόνο, ισούται με το 1. Πολύ ωραία. Απλώς, παιδιά, ζεσταίνομαι λίγο με το τυπολόγιο, έτσι. Μάλιστα. Δεύτερον, η παράγωγος κάθε σταθερού αριθμού α, εξού και το α, αριθμός είναι το α, η παράγωγος κάθε αριθμού είναι το 0. Δηλαδή, αν εγώ έχω μία συνάρτηση, την εφ του χ, ίσον 1527, τότε η παράγωγος αυτής της συνάρτησης, η παράγωγος του 1527, είναι, παιδιά, πόσο λέει, η παράγωγος κάθε νέτου σκέτου αριθμού είναι, λέει, το 0. Να το, παιδιά, αυτά τα χρησιμοποιώ, παιδιά, χωρίς απόδειξη, μπαμπαμ, έτσι. Και αυτό, παιδιά, το καταλαβαίνω. Γιατί η παράγωγος, όπως είπαμε και στα μαθήματα, τι εκφράζει, ρυθμό μεταβολής, δεν εκφράζει, μεταβολή. Αν εγώ παίξω λίγο εκλαϊκευμένα και πάρω την F του Χ να είναι το 1527. Άμα πάρω όπου Χ και βάλω το 2, το F του 2 είναι 1527, δεν αλλάζει. Το F, άμα βάλω όπου Χ το 3, είναι 1527. Άμα βάλω όπου Χ το 15, το F του 15 είναι πόσο πάλι, είναι σταθερό, 1527. Οπότε δεν υπάρχει μεταβολή, παιδιά. Είναι το ίδιο. Η μεταβολή είναι 0. Από εκεί βγαίνει, καταλάβατε, παιδιά. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Απλώς καλό είναι να κερδίζουμε και λίγο χρόνο. Τι άλλο μας λέει, παιδιά, τι άλλο μας λέει αυτό το περιβόητο τυπολόγιο. Λοιπόν, αυτά που σας υπογραμμίζω, παιδιά, είναι αυτά που συνήθως που δίνονται στις εξετάσεις. Δηλαδή, αυτό εδώ, αυτό, αυτό, το A στη Χ, το Α στη Χ. Αυτά, παιδιά, συνήθως είναι αυτά τα οποία θεωρούνται δεδομένα, έτσι. Μάλιστα. Το α η στοιχή. Μάλιστα. Τι άλλο. Το ελέν χ, ο λογάριθμος του χ. Αυτό δίνεται στα περισσότερα τυπολόγια, παιδιά. Είναι de facto. Τι άλλο δίνεται. Δίνεται επίσης το a στοιχή, το περάσαμε, να το, και αυτό δίνεται. Το α η στοιχή, το ελέν χ, το ημίτονο χ, η παράγωγος, το συνημίτονο χ, η παράγωγος. Όλα αυτά εδώ τα πραγματάκια, παιδιά, δίνονται. Είναι δοσμένα στα τυπολόγια μας. Δεν χρειάζεται να τα θυμόμαστε. Και αυτό δίνεται, και αυτό δίνεται, και αυτό δίνεται. Αυτά, παιδιά, που σας υπογραμμίζω, λοιπόν, είναι αυτά που δίνονται στα τυπολόγια. Σχεδόν σε όλα τα ιδρύματα. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, δεν χρειάζεται, παιδιά, αυτά να τα θυμάμαι. Λοιπόν, χρειάζεται μόνο να κάνω κάποιο practice για να εξασκούμε σε αυτά. Για να παίξω, παιδιά, με αυτό, μη μείνει παραπονεμένο. Εδώ σου λέει ότι άμα πάρω την παράγωγο, παράγωγος, παιδιά, αυτό είναι ο τόνος, η παράγωγος μιας δύναμης, χ στην α, όπου το α είναι νούμερο, η παράγωγος δίνεται από τον τύπο α επί χ στην α μείον 1. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέει, λοιπόν, ο κανόνας, ότι η παράγωγος του χ στην α είναι α επί χ στην α μείον 1. Δηλαδή, αν η συνάρτησή μου είναι η χ τετάρτης, και μου λέει εμένα το ερώτημά μου, βρες ποια είναι η παράγωγος, δηλαδή ποια είναι η παράγωγος του χ στην τετάρτη. Εγώ, παιδιά, θυμάμαι τον κανόνα, ότι η παράγωγος μιας δύναμης χ στην α δίνεται από τη σχέση α επί χ στην α μείον 1. Άρα, αντίστοιχα, αν εγώ στη θέση του α βάλω το 4 και εφαρμόσω τον τύπο, δεν θα γίνει 4 επί χ στην 4 μείον 1. Άρα, δεν θα γίνει 4 επί χ στην τρίτη. Να το. Τόσο όμορφα, παιδιά, τόσο απλά. Ας κάνω κι άλλο ένα. Παράδειγμα 4. Η εφ του χ να είναι ποια συνάρτηση. Η ημίτονο χ. Ημίτονο. Το ζα είναι από την ένδοξη γεωμετρία και τριγωνομετρία. Και μου λέει κάποιος, βρες την παράγω. Αντί να ανατρέχω, παιδιά, στον πολύπλοκο τύπο με τα όρια, με τα όρια που λέγαμε εφ του χ μείον εφ του χ 0 προς χ μείον χ 0, καθώς το χ πλησιάζει στο χ 0, για να βρω την παράγω εφτόνος του χ 0, αντί να ανατρέχω, παιδιά, σε αυτόν τον πολύπλοκο τύπο, μπορώ αυτομάτως να εφαρμόσω το τυπολόγιο. Η παράγωγος της εφ του χ, όπου η εφ του χ, επαναλαμβάνω, παιδιά, είναι η συνάρτηση ημίτονο χ, η παράγωγος, δηλαδή, του ημιτόνου χ, δηλαδή ο τόνος, είναι πόσο. Τυπολόγιο, παιδιά. Η παράγωγος του ημιτόνου είναι πόσο.
η παράγωγος του ημιτόνου. Θα κατέβουμε λίγο παρακάτω, παιδιά, το τυπολόγιο, για να δούμε τελικά ότι η παράγωγος του ημιτόνου είναι το συνημίτονο. Άρα, αυτό εδώ πόσο είναι, συνημίτονο του χ. Τώρα, παιδιά, να σας πω κάτι. Εμείς λέμε για την πρώτη παράγωγα, την εφτόνος. Μπορεί κάποιος να ορίσει τη δεύτερη παράγωγο με δύο τόνους. Αυτή, παιδιά, λέγεται δεύτερη παράγωγος. Και ουσιαστικά τι είναι, παιδιά, η δεύτερη παράγωγος? Η παράγωγος της παραγωγού. Δηλαδή, η δεύτερη παράγωγος θα προκύψει πώς? Άμα πάρω την προηγούμενη παράγωγο που ήταν η συνημίτονο χ και την ξαναπαραγωγήσω. Άμα παραγωγήσω τη συνημίτονο χ, πόσο θα είναι από το τυπολόγιο? Το συνημίτονο χ και όλο σε παράγωγο, για να δούμε. Η παράγωγος του συνημίτονου χ που κάνει μείον ημίτονο χ. Άρα αυτό πόσο είναι? Μείον ζάιν ημίτονο χ. Να το. Τόσο όμορφα, τόσο απλά. Καταλάβατε, παιδιά. Με αυτή τη λογική, παιδιά, το παιχνίδι των παραγωγών δεν έχει τελειωμό. Μα δεν έχει τελειωμό. Δηλαδή, μπορώ μετά να σου βρω την τρίτη παράγωγο. Πώς? Παραγωγίζοντας την προηγούμενη. Παραγωγίζοντας τη δεύτερη. Τη δεύτερη δηλαδή, ξανά παράγωγος. Να σου υπολογίσω την τέταρτη παράγωγο. Από ένα σημείο, παιδιά, και το γράφω πώς F με παρένθεση 4. F με παρένθεση 5. Είναι η πέμπτη παράγωγος. F με παρένθεση 6. Η έκτη παράγωγος. Είδατε, παιδιά. Από ένα σημείο, λοιπόν, και μετά αυτό το γαϊτανάκι συνεχίζεται για πάντα. Λοιπόν, παιδιά, ξαναλέω. Πάνω σε αυτό το τυπολόγιο, εμείς με απλά και κατανοητά παραδείγματα, θα μάθουμε να υπολογίζουμε την παράγωγο συναντήσεων και μετά να μπούμε και στα θέματα. Αυτά που γράφω, παιδιά, είναι η μαγιά. Αυτά που συνήθως δίνονται στα τυπολόγια. Έτσι και σε εμάς. Αυτό δίνεται, έτσι. Αυτά, παιδιά, που σας υπογραμμίζω είναι αυτά που είναι δοσμένα, έτσι. Δοσμένα. Για να πάω λίγο ακόμα παρακάτω. Και αυτό είναι δοσμένο. Και αυτό και αυτό. Τα άλλα, παιδιά, κοιτάξτε. Άμα έχετε κατά νου, έτσι, άμα έχετε μπροστά σας αυτά τα υπογραμμισμένα, μπορείτε να βγάλετε και όλα τα υπόλοιπα από το τυπολόγιο χωρίς κούραση. Θα το δούμε στα παραδείγματά μας.